συνάδελφός μας υγειονομικός που νόσησε το παιδί του και βγήκε σε καραντίνα 14 μέρες, με βάση το πρωτόκολλο το υγειονομικό δεν μπορεί να βγει σε καραντίνα η ίδια γιατί είναι ασυμπτωματική. Μπορεί να κάνει αξιοποίηση μόνο μιας εβδομάδας άδειας που μπορεί να πάρει λόγω οποιασδήποτε ασθένειας του παιδιού του και μένει ένα κενό 6 περίπου ημερών, 6 με 7 ημέρες που αυτό το κενό η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να καλύψει. Δηλαδή λένε στη μητέρα μετά από 7 μέρες άφησε το παιδί σου όπου θες εσύ, είναι ατομική σου ευθύνη, γύρισε στη δουλειά γιατί ακριβώς πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο και να καλυφθούν οι βάρδιες. Την ίδια ώρα, κυρία Ντουλγεράκη, που το έχουμε πει πολλές φορές από το ραδιόφωνο σας. Εμβολιασμένη και ασυμπτωματική η συναδελφό σας. Ναι, και βέβαια νοσηλεύει, περιθάπτει, είναι στο σπίτι της το παιδί της που έχει COVID. Που αυτό το παιδί, με βάση και βάση τον ΕΟΔΗ, πρέπει να είναι σε καραντίνα 14 μέρες. Μάλιστα. Για την ίδια ώρα, εμείς ζητάμε υγειονομικοί να βγαίνουμε και εμείς σε καραντίνα όταν ερχόμαστε σε επαφή ή περιθάπτουμε ανθρώπους που έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID. Δεν μας βγάζουν σε καραντίνα γιατί είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία. Δεν μας κάνουν τεστ, κυρία Ντουλγεράκη. Τεστ αυτά που ζητάγαμε και εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί να γίνονται τεστ. Τώρα, με βάση και τον τέταρτο. Έχουν δηλαδή απαγορεύσει στους υγειονομικούς να μπαίνουν σε καραντίνα. Η καραντίνα σε περίπτωση που νοσεί υγειονομικός είναι 7 μέρες. Ναι. Αν είναι και εμβολιασμένος, δεν βγαίνει σε καραντίνα. Δεν βγαίνει σε καραντίνα, κυρία Ντουλγεράκη. Μάλιστα. Αφόσον είναι ασυμπτωματικός. Και τρίτο, δεν γίνονται τεστ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και αυτός που έχει κάνει που έχει εμβολιαστεί, κινδυνεύει να είναι ασυμπτωματικός και να μπορέσει και να είναι και να μεταδίδει. Ενώ θα έπρεπε να γίνονται τεστ με ευθύνη της πολιτείας, δεν γίνονται. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες που επιδιώκει και με τον διαχωρισμό των εργαζομένων σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστος να πετάξει τον μπαλάκι τις ευθύνες από πάνω της. Κύριε Βρυσαλή. Εμείς την ερχόμενη Πέμπτη θα καλέσουμε τους συμπολίτες μας στις 6 ώρα, θα ενημερώσουμε με διαδικτυακή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στον COVID και βεβαίως και την απάντηση των εργαζομένων απέναντι σε αυτά.